Γεια σας φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε σε άλλο ένα βίντεο του Mostly Unboxing. Σήμερα θα ανοίξουμε ένα επιτραπέζιο, όλα αυτά είναι ένα επιτραπέζιο τυπικά. Το Pantheon, Mythic Battles Pantheon όπως μας το λέει. Από ότι σήμερα έχουμε τη βοήθεια αυτός που φαίνεται πίσω από το επιτραπέζιο που θα είναι ο Floor Manager, είναι ο Μάκης. Γεια σας παιδιά. Και από δίπλα μου έχω τον φίλο Αλέξανδρο, ο οποίος είναι ειδικά από τα επιτραπέζια, ασχολείται πάρα πολύ πάνω σε αυτά. Καλησπέρα και από μένα, παιδιά. Ασχολείται πάρα πολύ στο θέμα των επιτραπεζίων. Το προηγούμενο επιτραπέζιο που είχαμε, το Dark Souls, ήταν δικό του, μας το χορήγησε. Γενικά τώρα για να κάνουμε το unboxing, σήμερα έχουμε αυτά εδώ, τα οποία θες να μας πεις μερικά πράγματα πάνω σε αυτά, τι παίζει με αυτά. Λοιπόν, αυτό είναι παιχνίδι το οποίο ήρθε μέσα στο Δεκέμβριο. Είναι το Mythic Battles Pantheon. Δύο μεγάλες εταιρείες στον χώρο του επιτραπέζιου συνεργάστηκαν, η Monolith και η Mythic Games. Όπως βλέπετε, έχει θέμα την αρχαία Ελλάδα. Είναι ένα hand management miniature game με στοιχεία war game, με λίγο area control. Ξέρουν αυτοί που ασχολούνται με το επιτραπέζιο τι σημαίνουν όλα αυτά. Τίποτα σαν dungeon αυτά. Δεν θα το λέγαμε dungeon, θα το δείτε και πώς θα είναι στα board. Στην ουσία παλεύουμε σε ιστορικούς χώρους της αρχαίας Ελλάδας μεταξύ θεών, ανθρώπων, τεράτων και τιτάνων. Σόπερ. Το ενδιαφέρον σε αυτό το παιχνίδι, και θα το δείτε και εσείς οι ίδιοι, είναι η ποιότητα, το μέγεθος και το πλήθος των μινιατουρών. Είναι απίστευτες. Ο λόγος σε εσένα. Αυτά τώρα τι κόστος είχαν περίπου, πόσους αγοράστηκαν, θα έρθουν καταρχήν εδώ αυτά? Λοιπόν, αυτά είναι η παραγγελία που είχα κάνει μέσω Kickstarter. Υπάρχουν άλλα 3 expansion τα οποία περιμένουμε λίγους μήνες αργότερα. Να σας πω μόνο ότι βλέπετε τα δύο βασικά κουτιά, εκ των οποίων το ένα. Όχι αυτό που δείχνει, Μάκη, το άλλο. Αυτό είναι το core. Αυτό είναι το βασικό. Το δίπλα είναι το Pandora's Box. Είναι στην ουσία όλα τα δώρα που κατάφεραν οι backers του Kickstarter να ξεκλειδώσουν. Και είναι πολλά αυτά τα δώρα. Και πάνω βλέπουμε δύο υποθετικά. Πλήρωσε, ας πούμε, αυτό ξέρω εγώ. Α, και αυτό είπε, πλήρωσε. Αυτά τα δύο, ναι. Αυτά τα δύο πλήρωσε και αυτά ήταν τα δώρα. Ακριβώς. Σόπερ, φίλε, από Kickstarter. Περίπου το κόστος του. Το κόστος μαζί με τα μεταφορικά μου βγήκε γύρω σε 140 ευρώ. Όχι, όλα αυτά, φίλε. Δεν θα βγουν σε retail εκδόσεις, δεν θα κυκλοφορήσουν σε καταστήματα. Το Pandora's Box μάλιστα είναι Kickstarter exclusive, δεν θα κυκλοφορήσει καθόλου και πουθενά. Τα υπόλοιπα μπορεί να τα βρίσκει για κάποιο περιορισμένο διάστημα κάποιος στη σελίδα της εταιρείας, αλλά πλέον σε αυξημένη τιμή. Μάλιστα. Και επίσης έχουμε και τα board extra. Ναι, έχουμε και ένα extra board να δούμε μετά, κάποιους extra χάρτες που πήρε. Αυτά μπορούμε να ξεκινήσουμε νομίζω να τα βλέπουμε. Ναι. Πάνω είπαμε είναι extra figures. Ναι, οπότε είναι έξτρα μινιατούρες μάλλον. Ακριβώς. Να σας πω απλά ότι ο Atlas, όπως, ο Atlas όπως το βλέπετε, είναι μία μινιατούρα. Είναι η μεγαλύτερη μινιατούρα του παιχνιδιού. Γι' αυτό και είναι μόνος. Το άλλο έχει τρεις. Αφήστε να τις δούμε λίγο μετά. Θα ξεκινήσουμε τώρα με το βασικό επιτραπέζιο και σιγά σιγά τα ανοίγουμε νομίζω. Τώρα έχουμε το βασικό επιτραπέζιο, είναι εδώ πέρα. Όπως το βλέπουμε, μεγάλο κουτί φαίνεται και το άλλο κουτί είναι άλλο τόσο, το Pandora's Box. Να πούμε ότι εδώ μερικά πράγματα πάνω στο κουτί μας γράφει ότι είναι από τον Στέφαν Κοπίνσκι, αυτός τις φιγούρες έφτιαξε. Είναι ο γλύπτης, είναι ο γλύπτης αυτός που είχε τις ιδέες για το πώς θα κατασκευαστεί και πώς θα σχεδιαστεί κάθε φιγούρα. Σόπερ. Και αυτός ο Μπενουά, πώς τον φέρνει. Είναι αυτός που έχει φτιάξει το gameplay. Αυτός που έχει φτιάξει το gameplay. Εντάξει, βλέπουμε εδώ τώρα κάποια πράγματα. Όπως είπαμε, αυτό το παιχνίδι παίζεται με δύο, βλέπω 2-4 άτομα μας γράφει. Ακριβώς. Κάτω έχουμε 60-90. Α, παλεύεται σαν ώρα. Είναι πολύ μικρή διάρκεια του παιχνιδιού. Έχει τρομερό replayability. Μπορεί να παίζεται άπειρες φορές. Θα το καταλάβετε γιατί έχει απίστευτο αριθμό, σε ποσότητα μεγάλο αριθμό φιγουρών. Οπότε πολλοί συνδυασμοί στρατευμάτων. Θα το δείτε όταν θα ανοιχθεί το παιχνίδι. Και εντάξει, μας λέει 14 συν. Τώρα αυτό θα μα δούμε. Και αυτό έχει μέσα κάρτες, ξέρω εγώ πώς έτσι. Έχει board τα οποία απεικονίζουν, όπως είπαμε, περιοχές της αρχαίας Ελλάδας, από τον Όλυμπο μέχρι τα νερά της Στιγός, του ποταμιού που χωρίζει τον πάνω και τον κάτω κόσμο, του Λαβυρίνθου κτλ. Ο έξτρα χάρτη που πήρα είναι οι θερμοπύλες, των οποίων θα δούμε αργότερα. Υπάρχουν ειδικοί κανόνες πάνω σε κάθε χάρτη. Είναι οι χάρτες πάντα διπλής όψεως. Θα τις δείτε όταν θα το ανοίξουμε. Θα είχαμε πολλά πράγματα να πούμε αν κάναμε και το review, αλλά προς το παρόν να κάνουμε το unboxing. Προς το παρόν θα γίνει το unboxing, να δούμε τι παίζει. Είναι βαρύ. Είναι πολύ βαρύ πράγμα. Τώρα λίγα πράγματα πάνω στο κουτί να πούμε. Εντάξει, πάνω μας γράφει το Mythic Games και το Monolith. Monolith εντωμεταξύ πρέπει να είναι η ίδια εταιρεία που βγάζει και παιχνίδια video games, γενικά παιχνίδια υπολογιστή και του PlayStation. Από κάτω μας γράφει Mythic Battles και τα σχετικά. Εδώ βλέπουμε αυτό που λέγαμε 14 συν, 2-4 άτομα και 60-90 μπορεί να κρατήσει ένα παιχνίδι ή μια παρτίδα, πώς το λέμε σωστά. Μια παρτίδα, μια ένα παιχνίδι, όπως και να το πεις σε μέσα. Άχισε. Mythic Games και από εδώ βλέπουμε, πάνω μας λέει επίσης Mythic Battles και το χρόνο και από δίπλα έχουμε το ίδιο. Από πίσω στο περίπου, βοηθάει και ο Μάκης γιατί είναι βαρύ, είναι αρκετά βαρύ. Εδώ τώρα τι έχουμε, μας λέει 37 μινιατούρες, 4 θεούς, 4 τέρατα, 5 ήρωες, 24 τρουπάκια, 149 κάρτες, 10 ειδικά ζάρια. 15 όμφαλος, αυτά τι παίζει με αυτά. Απεικονίζουν κάτι σαν τη θεϊκή ενέργεια την οποία πρέπει να συλλέγει κάθε παίκτης από τους παίκτες.
20 tokens, 21 3D cardboard terrain, 3D και όλα στο terrain. Ναι, ναι. Ωραία, φίλε, 13 dashboards, ένα rulebook, ένα standard book, book of scenarios, εντάξει, που έχουμε τις ιστορίες και αυτά. Κάτω επίσης μας γράφει Monolith Board Games και τα σχετικά και Mythic Games. Αυτή παίζει να είναι και η ίδια εταιρεία που βγάζει τα video games. Νομίζω μπορούμε να το διαβάσουμε πίσω. In Mythic Battles, Pantheon players take the role of Ancient Greek Gods. Εντάξει, μας γράφει ρε παιδί μου πάνω κάτω τι παίζει με αυτά εδώ. Έχουμε Cataclysmic Battles, πολλοί θεοί πέθαναν και τα σχετικά. Νομίζω μπορούμε να τα ανοίξουμε σιγά σιγά να μπούμε στο επιτραπέζιό μας. Όσο εσύ καθήκης, να σου πω ότι περιμένουμε μέσα στο 2019 πλέον να κυκλοφορήσει η δεύτερη έκδοση του παιχνιδιού, η οποία θα είναι ακριβώς όπως τη βλέπεις, αλλά πλέον η θεματολογία θα είναι Ragnarok. Θα πάμε στη σκανδιναβική μυθολογία και από ό,τι λέγεται η εταιρεία θέλει ανά δύο χρόνια να κυκλοφορεί ένα τέτοιο παιχνίδι με μια άλλη θεματολογία και μυθολογία κάποιου λαού. Πάνω σε αυτό, πάνω στο Pantheon. Πάνω στο ίδιο, πάνω στο Mythic Battles. Η κεντρική ιδέα είναι το Mythic Battles. Το Pantheon είναι η ελληνική έκδοση, το Ragnarok θα είναι η σκανδιναβική. Δεν ξέρουμε τι παίζει με σουμεριακή, αιγυπτιακή ή και μυθολογία Cthulhu που λέγεται. Θα βγάλουν και τέτοιο. Αυτή δεν είναι ακόμα σίγουρη, κάτσε μην πες κάτω και μας. Έχουν ανακοινώσει το Ragnarok. Μάλιστα μέσα στο παιχνίδι που θα ανοίξετε υπάρχει ένα δωράκι από τον Ragnarok. Από το επόμενο. Μία μικρή φιγούρα δηλαδή από έναν σκανδιναβό πολεμιστή. Θα το δούμε κάπου εκεί μέσα. Ένα σκανδιναβό πολεμιστή, ο οποίος θα είναι σαν ήρωας, ξέρω εγώ. Είναι σαν ένα απλό τρουπ. Ένα απλό στρατιώτη. Λοιπόν, μέσα τι έχουμε, βλέπω Κέρβερο, βλέπω Λερναία Ήδρα. Έτσι. Νομίζω ας δούμε πρώτα μικρά. Θα λέω και το γύρω-γύρω. Α, ναι, το γύρω-γύρω βασικά έχουμε εδώ τι μινιατούρες. Η Αθηνά, μαλάκα παίζει να είναι αυτή. Αυτή είναι όντως η Αθηνά. Γενικώς... Τίποτα Άρης, ξέρω εγώ, αυτός Ποσειδώνα. Όχι, τι να είναι αυτός. Αυτός είναι ο Δίας. Δίας αυτός. Η Αμαζόνα είναι δίπλα του. Ο Αχιλλέας είναι πιο δίπλα. Οι πολεμιστές του κάτω κόσμου. Έτσι, ξέρω. Και η Αθηνά. Πίσω μας έχει κι άλλες. Εδώ έχουμε Λερναία Ήδρα. Ένα... Έχουμε τα σκυλιά του Άδη, έχουμε τους Σπαρτιάτες και έχουμε και τους Κένταυρους. Σπαρτιάτες, μαλάκα, εδώ δες. Οι Σπαρτιάτες πραγματικά είναι υπέροχοι. Ω, Μέδουσα, βλέπω. Έχουμε τον Άρη, τη Μέδουσα, τον Ηρακλή, τον Οδυσσέα και τον Άδη. Αυτός είναι ο Άδης. Ναι, ναι, ναι. Εδώ. Τι γίνεται τώρα, ρε φίλε, από εδώ. Και εδώ έχουμε τον Κέρβερο, έχουμε τους Οπλίτες, έχουμε τον Λεωνίδα και έχουμε και τον Μινόταυρο. Ναι, ναι, μαλάκα, Μινόταυρος είναι, τι λες τώρα. Και εδώ έχουμε άλλες τόσες μινιατούρες. Διπλάσια ποσότητα. Ωρε φίλε. Να σας πω ότι το παιχνίδι περιέχει 4 διαφορετικά scale μινιατουρών. Μαλάκα θα αρρωστήσουμε. Έχει τα troops, έχει τους ήρωες, έχει τα τέρατα, έχει τους θεούς και τελευταία τους τιτάνες που έχουμε έναν τιτάνα και μοναδικό. Έχουμε και ένα τιτάνα, ο Ατλάς. Ναι. Κυκλοφορεί να εξπάσουν με άλλους 4 τιτάνες που απλά ακόμα δεν έχει έρθει. Να ξεκινήσουμε με τις μινιατούρες και τα ζάρια. Να ξεκινήσουμε με ό,τι πιάνουμε πρώτο. Πρώτο βλέπουμε εδώ έχουμε τον Κέρβερο. Ο Κέρδος δεν είναι αυτός. Ο Κέρδος φαίνεται να είναι αυτός. Κοιτάξτε εδώ για πόσο μεγάλη μινιατούρα και πόσο λεπτομερή μινιατούρα μιλάμε. Μια παλάμη. Τι λες τώρα, ναι ρε φίλε. Είναι μια παλάμη ακριβώς. Άρχισε. Μαλάκι. Πάρα πολύ όμορφη. Το κλασικό τρικέφαλο σκυλί που φιλούσε τις πύλες του Άδη. Πίσω η ουρά του... Α, όχι, εγώ τον μπερδεύω με το Σφίγγ. Με τη σφίκα που η ουρά ήταν φιδιού. Όχι, εδώ είναι απλά τσιγκέλια μεταλλικά. Τώρα, κοιτάξτε εδώ πόσο υπέροχη δουλειά έχει αυτή η μινιατούρα. Αυτές παίζει να βαφτούν κιόλας. Δεν παίζει, είναι δεδομένο ότι θα βαφτούν. Κάτι θα τις βάψει. Μπορώ να σου πω ότι το game το αγόρασα για να βάψω τις μινιατούρες. Έχεις ψωμί εδώ πέρα, τόσο μεγάλη μινιατούρα που είναι, ρε, λες ρε φίλε. Εντάξει, κάτω μας γράφει Monolith και Mythic Games. Πάρα πολύ όμορφη μινιατούρα αυτή. Εδώ έχουμε την Λερναία Ήδρα με ήδη αρκετά κεφάλια. Τα έχουν καλά μέσα. Καλά πακεταρισμένο. Ναι, ναι. Σκληρά. Να σας πω ότι στην Ευρώπη η εταιρεία που ανέλαβε την διακομιδή των παιχνιδιών ήταν η Philibert, γνωστή εταιρεία παιχνιδιών στη Γαλλία και η συσκευασία ήταν άριστη. Παιδιά δεν είχε χτυπηθεί ούτε καν το εξωτερικό κουτί. Σε καλό Air Blast Bubble, ξέρω εγώ. Ακριβώς. Εδώ έχουμε μια Λερναία Ήδρα η οποία βλέπουμε να έχει 5 κεφάλια ήδη. Εντάξει, ή παραπάνω, όχι 5 είναι. Αλλά επίσης πάρα πολύ καλή δουλειά. Αυτή είναι λίγο πιο μεγάλη, βέβαια. Αυτή είναι ακόμη πιο μεγάλη, ναι. Και βλέπουμε ότι η μισή, ας πούμε, εντάξει, μπροστά έχει ας πούμε, κανονικά πόδια, ενώ πίσω έχει. Πώς θα είναι αυτά, σαν πτερίγια, ξέρω, όπως έχουν τα ψάρια κάπως. Αμφίβιο τέρας. Σαν αμφίβιο τέρας, ούτως ή άλλως που ήταν ενέφυλη. Τι λες τώρα. Κοιτάξτε εδώ λεπτομέρειες σαν μινιατούρα. Φαντάζομαι οι άλλες που είναι και πιο μεγάλες τι θα έχουν. Έχει και πλοκάμια ακόμα. Και ναι, έχει και πλοκάμια ακόμα πίσω, ναι. Τι λες τώρα. Και πάρα πολύ ωραία μινιατούρα. Και με τα κεφάλια έτσι. Ακόμα τα κεφάλια που είναι έτσι σχετικά μικρά, κοιτάξτε πόσο γαμάτη μικροδουλειά έχουν πάνω. Στα μάτια, στα δόντια. Το κάθε κεφάλι έχει διαφορετική έκφραση. Α, ναι, ρε φίλε, όντως. Το ένα ανοίγει το όνομα, το άλλο έτσι. Πω. Εντάξει. Απίστευτο. Κάτω επίσης μας γράφει Monolith και Mythic Games. Και... Να πάρουμε
Κάτσε, συγγνώμη, τι έχουμε άλλο εδώ πέρα. Εντάξει, έχουμε κάποια ζάρια. Αυτά τα ζάρια παίζουν όλα ίδια. Ναι, είναι τα ζάρια τη μάχη. Τα ζάρια τη μάχη. Θυμίζει κάτι από Dark Souls που είχε και αυτό τα σπαθιά. Με αυτά εδώ ξέρω εγώ ότι χρησιμοποιεί τα spells και αυτά, κάνει ξέρω εγώ με αυτό το ζάρι. Χρησιμοποιεί ειδικέ ικανότητε των θεών, των ηρώων, των τεράτων, επιτίθεσαι. Άμα πέσει κάνει στο... διάφορα άλλα πράγματα. Στο κενό. Και αυτό υπάρχει ακόμα, να πέσει στο κενό και να χρησιμοποιηθεί ω απόθυση. Να σπρώξει δηλαδή προ ένα γκρεμό, προ τη λάβα, προ τη θάλασσα. Έχει πολύ πράγμα και βλέπω από αυτά εδώ τουλάχιστον μέσα έχουμε. Έχουμε 10 ζάρια. 10 ζάρια, ναι. Αυτά είναι 10 ζάρια. Εδώ έχουμε κάτι φλόγε. Η ομφαλή που λέγαμε. Η ομφαλή είναι αυτή. Αντιπροσωπεύουν τη θεϊκή ενέργεια η οποία μετά την καταστροφή σε διάφορα σημεία έκατσε στον χώρο αυτόν και εσύ μπορεί με του θεού σου να τι κάνει absorb, να τι ενεργοποιήσει, σαν να λέμε, και να πάρει την νίκη. Ακόμα ρε φίλε, και αυτέ εδώ σε άλλα επιτραπέζια που παίζει να ήταν απλά χαρτάκια, εδώ έχουν φτιάξει τέτοιο πράγμα, σαν μια φλογίτσα, ξέρω εγώ, το οποίο αντιπροσωπεύει την ενέργεια, όπω μα είπε ο φίλο Αλέξανδρο. Αλλά ακόμα και αυτή η λεπτομέρεια μου άρεσε πάρα πολύ. Γιατί είναι κάτι έτσι τόσο μικρό και γαμάτο. Θα μπορούσε να είναι ένα απλό token. Θα μπορούσε να είναι ένα απλό token, ένα κάτι χάρτινο. Έτσι, μια βουλίτσα, ξέρω εγώ, χάρτινη. Πάρα πολύ όμορφη. Και αυτά βλέπω έχει μπόλικα. Πώς θα μας έλεγε έξω ότι έχει, δεν θυμάμαι. Εδώ. Αυτά που αυτά είναι τα stat clips. Θα δείτε ότι όταν ανοίξουμε το game. Θα βρούμε τις καρτέλες με τα στατιστικά του κάθε παίχτη. Και αντί να κάνεις οτιδήποτε, κουμπώνεις αυτό, ανεβοκατεβάζεις. Αντί να έχεις να προσθέτεις κάτι, αλλά λίγο και έχεις όλα τα στατιστικά. Και σου βάζει τα στατιστικά. Δηλαδή. Μπορείς αυτό εδώ πάνω. Ε. Ακριβώς. Ναι. Θα το βρείτε και στην πράξη. Ωραία, πάρα πολύ ωραία. Και από αυτές. Θα το βάλουμε και όσο board πάνω να το δείξουμε. Και από αυτές έχει αρχιτές. Εντάξει, πάλι μας γράφει μόνο board games και mythic games. Και κάτω έχουμε όλα αυτά. Πάρα πολύ όμορφη και αυτή. Α, όχι, βασικά έτσι πρέπει να είναι. Mm-hmm. Ναι, κανονικά είναι έτσι. Α, θα δούμε πώς θα είναι και όταν βάλουμε και την κάρτα πάνω. Πάρα πολύ όμορφο και αυτό. Τώρα έχουμε κάποιες κάρτες. Είναι πάρα πολύ κάρτα. Εδώ επίσης να σας πω κάτι, ότι οι δύο εταιρείες κάνουν κάτι το οποίο είναι αξιοπερίεργο. Τα πάντα, οτιδήποτε έχει έστω και μία λέξη ως κείμενο, από βιβλίο έως κάρτες, θα το βρείτε και στα αγγλικά και στα γαλλικά μέσα στο ίδιο παιχνίδι. Δεν κάνανε διαχωρισμό μεταξύ όσων επιλέξαν τα γαλλικά ή όσων επιλέξαν τα αγγλικά. Παίρνουμε όλοι και τις δύο εκδοχές. Θα το δεις και μέσα στις κάρτες τώρα που θα τις ανοίξεις. Τώρα εδώ βλέπω αρκετούς ζεύς, εντάξει. Είναι οι κάρτες ενεργοποίησης. Έχουμε εδώ τέσσερις κάρτες του Ζεύς. Έχουμε την Αθηνά, η οποία Αθηνά είναι πανέμορφη. Πω, ρε φίλε. Εδώ άνετα παίρνει σχέδιο και το βαράς ένα τατού, ξέρω εγώ. Η Αθηνά. Εδώ έχουμε. Α, Σπαρτιάτες. Και πώς το γράφει κιόλας, ε. Σπαρτιάτες και ότι έχει αυτά τα στατιστικά, ξέρω εγώ. Αυτή τη στιγμή έχει την γαλλική εκδοχή της κάρτας. Αυτή είναι η γαλλική εκδοχή της κάρτας. Πού είναι η ελληνική. Όχι η ελληνική, η αγγλική. Τις έχουν χωρισμένες, δηλαδή κάπου στο τέλος πρέπει να είναι ξεκινάνε αγγλικές. Αυτό είναι τα γαλλικά, ξέρω εγώ. Είναι το περίεργο. Κατασκευάσαμε δύο φορές το ίδιο πολυτελές υλικό. Εδώ είναι. Απλά τα έχεις διαφορετικά πακέτα. Ακριβώς. Ηρακλής. Εδώ έχουμε... Τι? Τους Villagers. Α, Villagers. Αυτή είναι απλή χωρική. Απλή χωρική. Ναι, απλά το γράφει έτσι οι Villagers. Νομίζω να πιάσουμε. Είναι τα γαλλικά γι' αυτό. Καλύτερα να πιάσουμε τα αγγλικά. Ναι, καλύτερα να πιάσουμε τις αγγλικές. Είναι ακριβώς οι ίδιες κάρτες. Πόσες κάρτες κάτσαν και βγάλανε. Έχουμε, όπως είπαμε, τον Λεωνίδα, την Αθηνά. Ναι, εδώ μας λέει Spartans. Ενέρεφε, εντάξει. Αν και τα άλλα έτσι ωραία καθόταν Σπαρτιάτες όπως έγραφε. Mighty Throw Guard, έχουμε φορεί Σπάρτα. Αυτά είναι κάποιες ιδιότητες που έχουμε. Αυτά κολλάνε μαζί, ξέρω εγώ. Είναι ένα στην επίθεση για κάθε Σπαρτιάτη, ξέρω εγώ. Έχουμε τον Δία που τον είδαμε και πριν, ο Ηρακλής. Πολύ ωραίο artwork, ρε φίλε, πάνω. Πολύ γαμάτη δουλειά. Υπάρχει και ειδικό βιβλίο με το artwork του παιχνιδιού, το οποίο δεν έχει έρθει ακόμα δυστυχώς. Villagers. Εδώ είναι και η χωρική. Πάρα πολύ ωραία και η χωρική. Ο Κέρδερος, ωραία, φίλε. Και όπως είπαμε, αυτές οι ίδιες πριν που βλέπαμε ήταν οι γαλλικές εκδόσεις, τώρα βλέπουμε. Κάτσαν και βγάλαν ακόμα και αυτές. Με απλά το όνομα, ρε φίλε. Ακόμα και μόνο ένα όνομα. Ταύρος. Αυτή είναι μια μινιατούρα που θέλω να δω σίγουρα. Πάρα πολύ ωραίο σχέδιο βλέπουμε να έχει. Α, επίσης Villagers, επίσης χωρική. Σε άλλο σχέδιο αυτός. Έχουμε εδώ την Λερναία Ίδρα. Hydra, όπως μας την γράφει πάνω. Και μοιάζει έτσι, μοιάζει μινιατούρα, η κάρτα σου αρκετά με τη μινιατούρα. Ναι, γιατί αυτός που έκανε το σχέδιο έκανε και... Μπράβο του Στέφαν. Ρωσός. Πολωνός. Πολωνός. Villagers, αυτό είναι η πιτσιρίκη Villager. Hoplites, α, οπλίτες. Ένα γαμάτο ο πλήτη, ο οποίο είναι Σπαρτιάτη. Όχι, δεν είναι Σπαρτιάτη, είναι ο πλήτη. Είναι κλασικό λάθο που κάνουν οι ευρωπαϊκέ εταιρείε στι ασπίδε όλων των αρχαίων Ελλήνων πολεμιστών. Βάζουν ένα λάμπα. Παφόταν στα Σπαρτιάτη των Λάκωνε, α πούμε. Είναι για τη Λακωνία μόνο. Αλλά Λακωνία, ναι. Αρέσει τόσο πολύ, είναι και γνωστό. Αμαζόνα, η οποία είναι πανέμορφη και έχει τα χρώματα του God of War.
του κράτους. Συνεχίζουμε, έχουμε τον Άρη, τον θεό του πολέμου. Άρη, και αυτός έχει πάρα πολύ γεμάτο σχέδιο. Γι' αυτόν είδαμε τον έχει σάγαν σε φιγούρα, σε μινιατούρα. Ε. Όλα αυτά που βλέπει πάνω σε μινιατούρες. Σπαρτάνς. Άλλη μια φορά Σπαρτιάτες. Αυτή πρέπει να είναι σε άλλη κάρτα όμως σε σχέση με το άλλο. Infernal Warriors. Πολεμιστές του Άρη, ξέρω εγώ. Πολεμιστές του κάτω κόσμου. Infernal. Ω, Αταλάντα, τι λες τώρα, πανέμορφη μαλάκα. Αυτή είναι πανέμορφη. Η Αταλάντα ήταν αυτή. Είναι η Αταλάντα, είναι η ηρωίδα και στη μινιατούρα απεικονίζεται όρθια. Πανέμορφη. Εδώ είναι η καβλίτσα, τώρα στη μινιατούρα δεν ξέρω, εδώ κάτι σε κάνει. Εδώ έχουμε τον Οδυσσέα, τον πολυμήχανο Οδυσσέα. Έχουμε τον Άδη, α, ωραία τον δίνει και τον Άδη. Πολύ ωραία τον έχει σχεδιασμένο. Αχιλλέας. Α, ο Αχιλλέας έτσι τον θεοποιεί κάπως, ξέρω εγώ. Ούτως ή άλλως ήταν ο γιος θεάς. Δεν έχει πολύ άδικο. Μάλιστα, νομίζω, αν θυμάμαι καλά, τα παιδιά που κατασκευάζαν το game τον παρουσιάζουν τον Αχιλλέα με την ονομασία Άνκυλης, γιατί το να σκοτωθεί μέσα στο παιχνίδι είναι σχεδόν αδύνατο. Σόπερες. Κένταυρη. Ωραία και η Κένταυρη και αυτή έτσι λίγο παραλλαγμένη, ξέρω εγώ. Και έχουμε εδώ Infernal Hounds. Α, τα σκυλιά του Άδη και αυτά, ξέρω εγώ να τα πεις. Πάρα πολύ ωραία και αυτά. Το καλό είναι ότι είναι κοντά στη μυθολογία. Amazons. Ναι, ρε, ελληνική μυθολογία. Ναι, είναι κάτι το οποίο το ψάξαν αρκετά. Παρατήρησα ότι δεν υπάρχουν λάθη στο story, στην απεικόνιση. Ούτε ιδιαίτερες παραλλαγές. Όλα είναι μέσα στα πλαίσια του παιχνιδιού και είναι αρκετά ακριβής. Φέραν γόρες. Εδώ κάτω μεταξύ μας γράφει και την ιδιότητα του καθενός. Αυτός είναι γκάρντας, που ξέρω εγώ. Ναι, μπορεί δηλαδή να προστατέψει έναν θεό ή ένα ήρωα μπαίνοντας μπροστά στην ουσία και απορροφώντας το χτύπημά σου. Θυσιάζεται, ξέρω εγώ. Κάπως έτσι. Και αυτός γκάρντ. Και ο Πλίτς. Καλά, ο Πλίτς εννοείται θα είναι γκάρντ, πιστεύω. Νίστρο, γονίζα, λες. Μάλιστα, γι' αυτό εδώ ξέρω εγώ έχει 4 τέτοιους. Έχει 5. Αν διατηρήσει τους 4, παίρνει συν ένα άμυνα, συν ένα επίθεση. Εδώ έχουμε ακόμα μια σειρά καρτών, οι οποίες οι πρώτες είναι, πώς είπες, Art of War είναι αυτές. Λοιπόν, είναι οι Art of War cards, είναι αυτές που ενεργοποιούν στην ουσία τις έξτρα δυνάμεις των θεών, των ηρώων, των τεράτων. Παίζουν πάρα πολύ σημαντικό ρόλο στο παιχνίδι. Καλό. Αυτό εδώ οι περισσότερες είναι τέτοιες και οι άλλες μισές είναι ομφαλοί. Είναι οι κάρτες ομφαλού, είναι κάρτα που παίρνει κάποιος όταν ενεργοποιεί κάποιον ομφαλό, το κάνει absorb όπως λέμε. Μόνο θεοί κάνουν absorb τους ομφαλούς. Και αυτές οι κάρτες μπορούν να παίξουν τον ρόλο μετά της Art of War. Και φαίνεται, είναι παγωμένο, σαν να βγαίνει από μέσα. Ναι, ναι. Είναι και εκεί στις φλόγες, εκείνα τα σαν φλογάκια που ήταν που είδαμε πριν. Και πίσω μας λέει Mythic Battles Panthen. Όπως είπαμε, η σειρά είναι Mythic Battles έτσι και μετά θα έχει Mythic Battles Ragnarok. Ragnarok και πάει λέγοντας. Πάρα πολύ ωραία, αυτές ήταν και οι κάρτες. Συνεχίζουμε τώρα που έχουμε κουτί με στο κουτί. Το οποίο επόμενο κουτί. Βάλτε και αυτές λίγο πιο πίσω. Να δούμε και εδώ τι παίζει. Έχουμε εδώ μας λέει Mythic Battles Panthen. Πίσω μας έχει τίποτα. Όχι, δεν έχουμε κάτι. Οπότε νομίζω μπορούμε να το ανοίξουμε και αυτό. Είναι μινιατούρες. Όταν έχουμε μινιατούρες. Είναι πολλές μινιατούρες. Έχουμε αρκετές μινιατούρες εδώ, όντως. Και εγώ έτσι ένα sneak peek στην καρτέλα, σε όλη την καρτέλα, χωρίς να μας φύγουν όμως. Έχει αρκετές. Κάτσε κάτι θα φύγουν, μέχρι εδώ νομίζω μας παίρνει. Λοιπόν, οι μεμονωμένες τουλάχιστον αυτές που είναι ένα-ένα, έχουμε έναν νότευρο. Ο οποίος νότευρος είναι γαμάτος. Αυτό θεωρείται σαν τέρας. Είναι τέρας, φυσικά. Παρατηρήστε το τατουάζ στην ουσία που φαίνεται το λαβύρινθο στο στήθος σου. Ναι, ρε φίλε. Τι λεπτομέρεια κάθαν και κάναν. Το κεφάλι του ακόμα. Εντάξει. Αυτό που λέει, αυτό λες το τατουάζ, εδώ στο στήθος του. Αυτό ακριβώς. Ναι. Είναι κάτι σαν πυρογραφία, ας πούμε. Σκάλισμα, ξέρω. Κρατάει εδώ ένα σατσεκούλ, ξέρω κάτι έτσι, ένα περίεργο όπλο. Πίσω βλέπετε εδώ πόσο γαμάτη λεπτομέρεια έχει, τις χαραχές που έχει, πόσο προσεχμή δουλειά κάνε, ρε φίλε. Ακόμα και αυτό που φοράει έτσι κάτω για να τον καλύπτει σαν μανδύας ή ό,τι μπορείς να το πεις. Πάρα πολύ ωραίος, με τις αλυσίδες και με αυτά, πάρα πολύ γαμάτη μινιατούρα. Γενικά οι μινιατούρες του είναι πάρα πολύ ωραίες. Αυτή είναι, είπαμε, μόνη της, μία μινιατούρα νομίζω είναι. Εδώ έχουμε την Αθηνά, η οποία Αθηνά και αυτή είναι πάρα πολύ γαμάτη. Έχουμε την ασπίδα, της κρατάει εννοείται την κουκουβάλια, το σύμβολο της Σοφίας. Α, ακόμα και αυτά που έχει στα γόνατα, έτσι είναι κουκουβάλιες. Από πίσω βλέπω έχει την ασπίδα και η ασπίδα έχει το κεφάλι της Μέδουσας πάνω. Τι λες τώρα, πόσο ωραία δουλειά κάνεις αυτές οι μινιατούρες, φίλε. Κοιτάξτε εδώ.
κεφάλι τη μέρα σα. Γενικά, όλη η περικεφαλαία τη, όλο αυτό. Μεταξύ, το δόρυ ή το σκύπτρο που κρατάει φαίνεται σαν να είναι σπασμένο. Δηλαδή, μου φαίνεται λογικά ότι θα έπρεπε να έχει και άλλο τελείωμα. Λείπει η αιχμή του. Λείπει η αιχμή του, Εντάξει, τώρα αυτέ οι εταιρείε θα αντικαθιστούν αυτά, αν δεν το βρούμε κάπου. Πολύ γρήγορα κιόλα θα τα αντικαταστήσουν, δεν υπάρχει πρόβλημα. Πρέπει και στο Dark Souls κάτι θυμάμαι σαν να είχαμε εκείνο που το αντικατέστησαν κιόλα. Δεν χρειάστηκε καν. Με δύο σταγόνε κόλλα απλακόλλησε τη βάση του. Που έβγαινε η βάση. Α, εκεί ήταν μόνο. Είχε ξεφωνήσει απλά από τη βάση, δεν είχε γίνει. Όχι, είναι μικρό. Τώρα εδώ αυτό, αν δεν το βρούμε. Αυτό, αν δεν το βρούμε, απλά θα αντικαταστήσουν τη φιγούρα και τελείω. Διαφορετικά είναι μια πάρα πολύ γαμάτη μινιατούρα και αυτή. Εδώ τι έχουμε, αυτό ποιο είναι Ποσειδώνα. Α, όχι, ο Άδης. Ναι, ναι. Έτσι φάνηκε σαν να είναι Ποσειδώνα, σαν να κρατάει 3-1, αλλά είναι 2-1. Ο Άδης από εδώ, ο οποίος και αυτός έχει πολύ γαμάτη στάση και κίνηση. Τον έχουν αρκετά καλό γιατί βλέπω έχει πάνω αρκετές νεκροκεφαλές. Δηλαδή καρτώνεται ότι είναι ο Άδης, πέρα από το ότι είναι ο Άδης, πέρα από τη φάτσα του. Έτσι με το χέρι του, με τη δίνα, δικράνει, πώς θα το πεις αυτό. Πάρα πολύ όμορφη μια τώρα. Πίσω τι έχουμε. Ω, τι λες τώρα, ρε. Πίσω στην ασπίδα του. Κοιτάξτε εδώ λεπτομέρεια. Τι λες τώρα, ρε φίλε. Ωραία, στο σπαθί του. Στη βάση του και το σπαθί του ακόμα είναι ιδιαίτερο. Πάρα πολύ ωραία. Και σάπιο στα ρούχα του. Σάπια. Μια κοντινή στη φάτσα του. Αυτός είναι. Μοργουλίζει λίγο έτσι με αυτό που φωνάει σαν μοργουλ κάτι ξέρω εγώ από. Όντως. Συνεχίζουμε να βλέπουμε τις μινιατούρες μας. Έχουμε εδώ, αυτός είναι ένα Ολονίδας. Είναι ο Άρης. Α, είναι ο Άρης, είναι ο Άρης, ο Θεός Άρης, μάλιστα. Ο Θεός του πολέμου Άρης, ο οποίος επίσης μια εξαιρετική μινιατούρα. Εδώ στην ασπίδα του νομίζω, εντάξει, συμβολίζει κάτι αυτό. Έχουμε βάλει και πάλι το κλασικό λακωνικό λάμδα, τους αρέσει πάρα πολύ τους ξένους να το χρησιμοποιούν. Γιατί τώρα η Αθηνά και ο Άρης είχαν πολύ τούμπανο ασπίδα, θα μπορούσαν γι' αυτό να τον κάνουν λίγο πιο τούμπανο ασπίδα. Αλλά τι να βάλουν πάνω, να πεις. Πολεμιστής Θεός, τον έχουν και σε πολεμική στάση, το θεώρησαν ναι, πολύ ναι. Καλό να χρησιμοποιήσουν το λάμπα. Με το σπαθί του, πολύ ωραία κίνηση έχει, όπως είναι η κάπα του σαν ανεμής, ξέρω εγώ, γενικά τα περισσότερα έχουν ωραία κίνηση. Όλες οι μινιατούρες έχουν μια αλφα κίνηση και πολύ γαμάτη δουλειά. Κοιτάξτε από κοντά πώς είναι το πρόσωπό του, να έχει και το λάμδα ας πούμε εδώ να κρατάει. Πώς πόρτι. Ωραίο. Πάρα πολύ γαμάτος και αυτός. Συνεχίζουμε. Εδώ τι έχουμε, ο Δίας. Έχουμε το Δία. Α, είναι αυτό σαν να είναι κεραυνός αυτό που κρατάει. Ωραίος και ο Δίας. Ο Θεός του κεραυνού. Βλέπουμε εδώ αυτό που κρατάει σαν να είναι κεραυνός. Ναι, είναι η ενέργεια ηλεκτρική στην ουσία του κεραυνού. Ναι, ναι. Άρχισε. Ωραίο. Φέτες ο Δίας, από ό,τι φαίνεται. Θα τον περίμενα λίγο πιο εντυπωσιακό βέβαια. Από τους υπόλοιπους. Θα μπορούσαν λίγο και στο πρόσωπο ακόμα έτσι τον έχουν πιο γερασμένο, ας πούμε, πιο έτσι με τα μούσια, τα μακριά μαλλιά του. Έχει εδώ και δυο σαν φτερά, αυτά δεν ξέρω κατά πόσο χρειάζονται. Ή όπως μπορείς να τα πεις αυτά. Ερμίζει λίγο. Αλλά επίσης μια εξαιρετική μινιατούρα. Α, η ασπίδα τι θα έχει, κεραυνούς λογικά. Ναι φίλε, αυτή η ασπίδα μάλιστα. Μια ασπίδα για Θεό με τους κεραυνούς. Πάρα πολύ ωραίος. Επίσης μια γαμάτη μινιατούρα. Τις μεμονωμένες τελειώσαμε, αυτές έχει και όχι, τώρα, όχι, η μέδουσα και αυτή είναι μόνη της. Και η μέδουσα είναι μόνη της. Λίγο πιο μικρή μινιατούρα. Γκόργον, την ξέρω εγώ έτσι λίγο κάτω, φέρνει. Πάρα πολύ όμορφη. Α, έχουμε και κάποια κόκαλα κάτω, έτσι μια μικρή λεπτομέρεια, κοιτάξτε εδώ. Μια μικρή γαμάτη λεπτομέρεια. Πάρα πολύ όμορφη και αυτή. Έχουμε εδώ με το τόξο της, τη φαρέτρα της πίσω και το μαλλί της που είναι έτσι όλα τα φίδια όπως ήταν που είχε στο κεφάλι αντί για μαλλί. Στη λογικά θα τους κοιτάει τους άλλους και τους κάνει πέτρα. Έχει την ιδιότητα του Petrify. Έχει τέτοιο ξόργι, εσύ όπα ρε φίλε. Πάρα πολύ όμορφη και αυτή. Και εδώ έχουμε μεμονωμένες. Έχουμε κι άλλες. Έχουμε μείνει αρκετές μεμονωμένες. Είναι ο Αχιλλέας. Α, ο Αχιλλέας. Ο Άγκυλης. Ασκότωστος. Είναι ο μόνος που έχει την ιδιότητα να αγνοεί πάντα το πρώτο hit που δέχεται. Ιδιότητα σαν effect, ξέρω από όπου και αν το δέχεται. Ακόμα και αν το δέχεται από Θεό ή Τιτάνα. Ωραίος. Τη φτέρνα την έχει υπομένη όμως. Σου λέει μην γίνει καμιά στραφή. Ή δεν ήταν αυτή η φτέρνα. Αυτή ήταν. Ωραίος. Και αυτό σε μια πολύ ωραία στάση. Επίσης μια γαμάτη μινιατούρα. Παρόλο που είναι πιο μικρή, βλέπετε πόσο γαμάτη δουλειά έχει πάνω. Απίστευτη. Πάρα πολύ ωραίος και ο Αχιλλέας. Και σε ωραία κίνηση. Ηρακλής. Ο Ηρακλής. Πώς φαίνεται για
Ηρακλής. Άχι, Γομάρη. Θα μπορούσαν να τον κάνουν πιο μεγάλο τον Ηρακλή, αλλά πιο μεγάλο ξεχωρίζει βασικά τα μεγέθη με θεούς και. Έχουν καθορίσει τα σκέλης έτσι. Ναι, ναι, ωραίο, ωραίο. Τέρατα ξέρω εγώ, θεούς και όπως φαίνεται εκεί. Ναι. Τα troops. Ίδιο μεγέθος με τους ήρωες πρέπει να έχουν. Είναι ελαφρώς πιο μεγάλη ήρωες, ελαφρώς. Ελαφρώς πιο μεγάλη. Ηρακλής σε πιο έτσι με ένα ρόπαλ ξέρω εγώ, σε πιο πρωτόγονο στήσιμο. Ωραίος. Και αυτός με ωραία έκφραση στο πρόσωπό του, αγριεμένος. Συνεχίζουμε εδώ. Αυτός τώρα πρέπει να είναι ο Λεωνίδας. Λεωνίδας. Εντάξει. Έχει και το κλασικό το λάμδα. Και αυτός. Αυτός είναι ένα λάμδα πριν στήσιμο. Ναι, ένα λάμδα σωστό, ας πούμε, ένα σωστό λάμδα. Και εδώ η ασπίδα του βλέπουμε τις χαρακές που έχει, πόσο ρεαλιστικά. Φάνηκε ότι κάνει πολύ καλή δουλειά πάνω. Φάνηκε ότι κάνει πολύ καλή δουλειά και στην πέρτα του όπως είναι και καλά φαγωμένη και στην ασπίδα του που έχει τις χαρακές και αυτά, φαίνεται ότι είναι ταλαιπωρημένη. Και γενικώς έχουν κίνηση διαφορετική. Ωραία, κίνηση. Είναι και διαφορετική κίνηση, ναι, δεν έχουν όλα την ίδια ηλίθια στάση. Μόνο αυτές. Ακόμα και στην περικεφαλαία του ρε φίλε έχει κάποιες χαρακές που είναι τόσο μικρή. Είναι ακριβώς η εικόνα από την ταινία των Dracosion. Dracosion. Το κόμικ δηλαδή. Ζακ Σνάιντερ. Σνάιντερ. Από το χτύπησε και ράγησε. Ναι, ναι. Τι λες τώρα. Πάρα πολύ ωραίος και ο Λεωνίδας. Από εδώ έχουμε θεούς, μυθικά τέρατα. Εδώ τι έχουμε. Για τα λάντα. Α, για τα λάντα. Θα τη θέλαμε πιο μεγάλη. Αυτή του μπανάκι, καλό. Να έχεις. Να δούμε μια πισινή πιο μετά, ζούμε λίγο μπροστά τι παίζει. Έχουμε εδώ σφεντονά. Ναι, εκτοξευτήρας πετρών. Σφεντονά, ναι, έτσι. Εξφεντονιστής, πώς λέγανε, σαν τον Γκρέπουλης. Ω, πίσω κίνηση, πολύ καλή βλέπω. Μπράβο το κορίτσι μας. Πάρα πολύ ωραία και η Αθαλάντη. Μία από τις σπάνιες ιδιότητες που υπάρχουν στο παιχνίδι την έχει η Αθαλάντη και είναι αυτή του climbing. Να μπορεί να σκαρπαλώσει δηλαδή σε βράχια ή σε απρόστα σημεία. Καλό αυτό. Και είναι effect Αταλάντη, ιδιότητα της Αταλάντης. Μάλιστα. Πάρα πολύ όμορφη και αυτή. Και η τελευταία μεμονωμένη. Οδυσσέας. Α. Τον έχει στη φάση με το τόξο. Παίζει να είναι η φάση που έκανε το τόξο για να περάσει τη χορδή εκεί για τους πόσους λένε. Αλλά επίσης και η ασπίδα του έχει το λάμδα. Ναι, είναι κλασικό. Όλοι οι αρχαίοι Έλληνες, ό,τι και αν είναι, έχουν το λάμδα. Ό,τι ασπίδα και να βρουν το λάμδα και την κλασική περικεφαλαία, έτσι. Ναι, ναι, πάντα δωρικού τύπου. Ωραίος. Ο Οδυσσέας που έγινε Σπαρτιάτης. Έγινε ένα απλό twist εκεί πέρα. Δεν πήγε στην Ιθάκη, αλλά πήγε στη Σπάρτη και εντάχθηκε στο στρατό των 300. Όχι, βέβαια. Αυτό ήταν καθαρά τρόλ. Να μην παραποιήσουμε την ελληνική μυθολογία. Αυτό φαίνεται από τη σκηνή που είχε βάλει το τόξο εκεί στο πόδι του, είχε στερεώσει και περνούσε την χορδή για να περάσει τα 12. Πόσα, 12 τσεκούρια ήταν, πόσα ήταν. Ναι, ακριβώς. 12 τσεκούρια νομίζω ήταν εκεί τότε στη δοκιμασία που είχαν οι. Πώς λένε, και εκείνη τη στιγμή με τους μνηστήρες της. Μνηστήρες, άνα πράγμα. Αποκαλύπτεται, σφάζει τους μνηστήρες. Γνωστή ιστορία. Υπάρχουν δύο από αυτές τις φιγούρες. Δύο κένταβροι. Είναι δύο κένταβροι. Και πρέπει να είναι και οι δύο ίδιοι. Ναι, ναι, ναι. Πλέον περάσαμε στα troops, έτσι. Απλά για troops που είναι πιο πολλές φορές. Ναι, ναι. Από 2 έως 6. Α, εντάξει, αυτό το βίντεο θα βγει κάπου στα 86 λεπτά. Πάρα πολύ ωραία λεπτομέρεια. Και οι κένταβροι έχουν έτσι φορά γι' αυτό εδώ ιδιαίτερο. Σαν οστά ελαφιού, ναι. Κρανίο ελαφιού, ξέρω εγώ. Ωραίος, πάρα πολύ ωραίος. Και είπαμε, έχουμε δύο κένταβρους. Από αυτούς έχουμε τρεις. Έχουμε αυτοί είναι οπλίδες τώρα ή Σπαρτιάδες. Είναι Σπαρτιάδες. Αυτοί είναι Σπαρτιάδες. Είναι τις οπλίδες τους έχει νομίζω με δόρυ. Είναι πέντε οι οπλίδες. Αυτοί είναι τρεις. Αυτοί είναι τρεις. Οπότε έχουμε τρεις Σπαρτιάδες. Και οι οπλίδες πρέπει να είναι με δόρυ. Δεν πρέπει να έχουν μεγάλες διαφορές. Αυτή επίσης ένα σωστό τρούπ το οποίο πρέπει να έχει το λάμδα. Και επίσης από πίσω πολύ γαμάτι με τα σωστά κοψίματα στις κάπες τους και τα σχετικά. Ακόμα και εδώ οι ασπίδες τους έχουν γρατζουνιές και τέτοια. Ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Βλέπετε και εδώ την ασπίδα τους. Ωραίος. Συνεχίζουμε σε άλλο τρούπ. Α, τώρα πιάνουν τους οπλίδες. Άιντε ρε, οι οπλίδες έχουν άλλη τέτοια. Ναι, και είναι οπλίδες από αυτή. Για κατά περίεργο τρόπο δεν τους βάλαν το λάμδα. Δεν τους βάλαν το λάμδα. Βάλανε λιοντάρι αυτό. Λογικά. Σαν λιοντάρι πρέπει να είναι. Τη μορφή του Λέοντα. Είναι κανένας δίας. Όχι, λιοντάρι, είναι τη μορφή του Λέοντα. Με έτσι διαφορετική ασπίδα. Πιο θράσιαν ασπίδα, ας πούμε. Πρέπει να είναι αυτή. Έχει περικεφαλαία κλασική. Επίσης μια πολύ γαμάτη μινιατούρα και αυτά οι τρουπάκια όπως είπες είναι πέντε από αυτά. Είναι πέντε, ναι. Είναι πέντε οπλίτες. Πιάνουμε εδώ Αμαζόνες. Τέσσερις Αμαζόνες. Η Αμαζόνα πρέπει να είναι αυτή. Όντως πρέπει να έχει διαφορά με τους ήρωες. Δηλαδή έτσι μια μικρή διαφορά.
Αυτή μια πιο απλή ασπίδα. Έχουμε εδώ το δόρυ τους. Το περίεργο δόρυ που έχει αυτό που παίζει απλά να το είχαν δεμένο και να το τραβούσαν να το ρίχναν ή έτσι υπάρχει σαν διακοσμητικό αυτό. Είχε, τότε είχε κάποια σημασία. Να μπορούν να το τραβάνε ξανά πίσω. Είναι ελαστικό αυτό. Ναι, είναι ελαστικό. Όπως είδαμε κάποια σκηνικά στη Wonder Woman. Ακριβώς. Στο Justice League. Η οποία ούτως ή άλλως από εκεί πήρε την ιδέα. Μια θρακιώτισσα ηρωίδα. Μια αρχαία θρακιώτισσα ηρωίδα. Ωραία. Πάρα πολύ όμορφη και αυτή. Και μετά τώρα πάμε στα πιο κακά troops. Αυτό το Infernal Warrior, πώς τον έλεγε. Ναι, οι πολέμησες του κάτω κόσμου. Πολέμησες του κάτω κόσμου. Ωραία, εντάξει, και αυτό εδώ που έχει πάνω μυρίζει η κατάρα να πούμε. Επίσης τέσσερις από αυτές τις φιγούρες. Τέσσερις. Έχουμε και εδώ με το δρεπάνι του να πούμε έτοιμος να σφάξει κόσμο. Η σαπίλα είναι καθαρή εδώ φαίνεται, ακόμα και σπονδυλική του στήλη σαν να φαίνεται. Α, όχι, αλυσίδα είναι αυτή βασικά, όχι, αλυσίδα είναι αυτό. Και συνδέεται με αυτό πάνω στο κεφάλι. Σαν να είναι καρφωμένο το κεφάλι του εκεί. Πάρα πολύ ωραίος. Α, όχι, έχει χαρακές. Έχει χαρακές στην πλάτη του από μαστιχές, ξέρω εγώ, ίσως. Από παλιές μάχες, ίσως. Παλιές μάχες, ακόμα και αυτό. Πάρα πολύ γαμάτος και αυτός. Και εδώ λίγο μικροδουλειά. Α, τα σκυλιά. Τα σκυλιά του Άδη. Infernal Hounds. Κοπρόσκυλο, άχρηστο, δες. Έξι από αυτά υπάρχουν. Έξι. Αρκετά. Πάρα πολύ ωραίο και εδώ βλέπουμε φαίνεται πόσο αδύνατο είναι, φαίνεται η ραχοκοκαλιά του πάνω και έχει και μια αλυσίδα εννοείται. Η αλυσίδα είναι στον αέρα, του δίνει κίνηση και καλά ότι τρέχει και σηκώνεται η αλυσίδα και όπως είναι τα πόδια του. Πάρα πολύ όμορφο και αυτό, σάπια όμορφο. Αυτές νομίζω ήταν και αυτές οι μινιατούρες σε αυτή την καρτέλα τουλάχιστον. Α, αυτή η ελάχιστη διαφορά που λέμε μεταξύ, εντάξει ο κένταυρος πρέπει να είναι μεγάλος. Έτσι. Πάνω, ο κένταυρος, ναι, λογικό. Μισό άλογο, λογικό να έχει μια διαφορά με τους ήρωες, αλλά σε σχέση με τις πιο απλές μινιατούρες, βασικά κάτσε εσύ, αυτός εδώ... Βάλε έναν θεό, ένα τέρας ή έναν ήρωα και ένα τρούπ. Το τέτοιο. Θεός, ήρωας, ένα τέρας μπορεί να μπει εδώ και ένα απλό τρουπάκι, ας πούμε, αυτός είναι ο Οδυσσέας βασικά, δεν είναι απλό τρουπάκι. Βάλε ένα σπαρτιάτι, έναν... Ένας σπαρτιάτης. Ναι, έχει πιο μικρή διαφορά. Έχει πιο, είναι πιο μικρό όντω. Ναι, αλλά τότε να τα βάλω στο χέρι. Δηλαδή, βλέπουμε εδώ. Όχι, να έτσι από εδώ κάπως μπορεί να φανεί νομίζω. Ναι, εδώ έχουμε ένα τέρας, το οποίο είναι το πιο μεγάλο σκέλο. Νομίζω τα τέρατα έχουν. Ναι. Έχουμε στην μέση έναν θεό, εδώ έναν ήρωα και εδώ ένα τουρπάκι. Φαίνεται η διαφορά στα σκέλ, στην κλίμακα νομίζω. Πάρα πολύ όμορφα και αυτά. Μπορούμε να συνεχίσουμε να δούμε τι άλλο μας δίνει μέσα το κουτί. Συνεχίζει. Έχουμε εδώ. Α, έχουμε προστασίες. Να στηρίζεται και αυτά. Καλό αυτό. Αυτό είναι player edge. τα βοηθητικά των παιχτών. Επίσης και στα αγγλικά. Ναι, ναι, για να έχουν τους κανόνες και τις ιδιότητες κοντά τους και να μην ψάχνουν στους κανόνες. Τουλάχιστον ένα να δούμε. Και αυτό είναι και στα αγγλικά και στα γαλλικά. Α, ναι, κοίτα ρε φίλε. Όντως, εδώ είναι τα γαλλικά. Βασικά από εδώ μεριά είναι τα γαλλικά και από εδώ τα αγγλικά. Ten sequence, όχι. Ένα από terrains, boundary types. Α, αυτό είναι όλο αγγλικά. Ναι, ναι, έχουν βάλει ξεχωριστά. Έχει ο καθένας από ένα τέτοιο, ξέρω εγώ. Έχει ο καθένας βλέπει... κανένα ένα τέτοιο και υπάρχουν τα ίδια ακριβώς και στη γαλλική γλώσσα. Καλή μαγιά αυτό, ρε φίλε. Να μην γυρνάς να βλέπεις τους κανόνες. Το βάζεις έτσι εδώ, έχεις αυτό το. Με ένα δισέλιδο. Ναι, ένα δισέλιδο, το βλέπεις και βλέπεις ανά πάση στιγμή τι θα γίνει. Τι έχουμε εδώ. Είναι ακριβώς το ίδιο, απλά σε. Types def containers. Εντάξει, γαλλικά δεν ξέρω, παιδιά. Κάνα εκεί εδώ, α πούμε, μα λέει Phalange. Δείτε όπως προφέρεται η φάλαγγα. Ωραία, αυτά είναι τα γαλλικά. Αλλά αυτό είναι πολύ καλή μαγιά. Δεν νομίζω να υπάρχει σε άλλα επιτέλεια. Δεν ξέρω τώρα. Μόνο τα ακριβά επιτραπέζια. Είναι... Ναι, και το υλικό του πολύ καλό. Τα προσεγμένα επιτραπέζια το έχουν. Καλό αυτό, να μην κάνεις τα ψάρια τους κανόνες. Α, τώρα φτάσαμε στα borders. Στα borders. Ωραίο. Το ένα είναι. Ένα είναι αυτό. Ναι, ναι, είναι δύο διαφορετικά board, δύο option το καθένα. Α, και ανοίγει ας πούμε έτσι, τώρα δεν ναι, ναι, πάει να ανοίξει αυτό. Για να δούμε. Είναι αρκετά μεγάλα, αλλά χωράνε να τα ανοίξει. Έτσι. Είναι διπλά, ναι. Κάπως έτσι, το πρώτο board, τώρα εδώ. Λίγο. Ναι. Το πήρε αυτός κάπως, είναι Όλυμπος. Το πήρε κάπως το πλάνο, αυτός είναι Όλυμπος πάνω. Είναι Όλυμπος. Και εσύ τώρα ξεκινάς από κάπου και κάνεις τις γύρους ας πούμε. Ξέρω, μπορεί να μπεις από τις τέσσερις πλευρές του χάρτη και όλη η μάχη διεξάγεται πλέον όπως το βλέπετε. Πόσο όμορφο ρε φίλε, να κάνουμε ένα κοντινό λίγο έτσι κοντινό, εδώ στο... Είναι πάρα πολύ μεγάλο. Έτσι ένα μικρό κοντινό σε αυτήν εδώ, σε αυτό το άγαλμα βασικά. Κοιτάξτε εδώ δουλειά ρε φίλε που έχει. Πάρα πολύ ωραίο.
Η πίσω όψη τώρα, εντάξει, βλέπουμε είναι χωρισμένο, έχει boundaries και δεύτερο. Ναι, είναι κανονικά ευδιάκριτα. Εδώ έχουμε τον Τάρταρο. Α, δεν είναι τα Τάρταρα. Ναι, είναι στην ουσία από εκεί που δραπετεύσανε οι Τιτάνες. Μπορεί να το βλυδίσει στα χέρια. Φαίνεται χέρι, ναι, όντως. Τι λες τώρα, ρε φίλε. Εδώ, ας πούμε, έχει το χέρι και εδώ βλέπουμε ένα χέρι και παγίδες. Όπως στην ουσία οι αλυσίδες που φαίνονται μάλιστα διαχωρίζουν τις περιοχές. Είναι τα δεσμά. Τις κάνουν impossible τις περιοχές. Λίγο έτσι πιο κοντά μπορούμε να δούμε το χέρι, ναι. Εντάξει, τώρα το πλάνο μας, παιδιά, ειλικρινά δεν φτάνει να το πάρει το πλάνο μας αυτό το πράγμα. Το ένα border είναι αυτό. Και έχουμε και άλλο border, είπες. Ναι, ναι, ακόμα ένα. Από το βασικό το. Από το βασικό κουτί. Εδώ, εδώ έχουμε... έχουμε το ποτάμι, δυστυχώς. Είναι το ποτάμι που χωρίζει τον πάνω και τον κάτω κόσμο. Α, και που περνάει. Ξεχωριστό πεδίο μάχης. Φαίνεται και ο Βαρκάρης. Φαίνεται ο Βαρκάρης, φαίνεται τα νερά του ποταμού. Έτσι πρέπει να είναι, πρέπει να είναι έτσι. Πρόσεχε τη μινιατούρα. Αυτό πρέπει να είναι έτσι εδώ, ναι. Ο Βαρκάρης. Κάτω κόσμο σε πηγαίνει λογικά, ναι, αυτό πρέπει να είναι το στυλ του. Και βλέπουμε εδώ είναι ο ποταμός. Ο ποταμός, ο οποίος έχει ειδικές ικανότητες, αν πέσεις μέσα. Αν είσαι μέσα στον ποταμό. Πώς μπορείς να τις περάσεις κτλ. Φουσκώνει ο ποταμός. Μια μικρή κοντινή στο Βαρκάρι να φανεί και λίγο η δουλειά του. Κάπως εδώ. Πάρα πολύ γάμα το border και αυτό. Και από πίσω μεριά. Έχουμε το λαβύρινθο. Α, αυτό είναι ο λαβύρινθο. Ναι, ναι. Οπότε εδώ θα βρει και μηνόταυρο λογικά. Ε. Εδώ είναι ένα από τα παιχνίδια τα οποία παίζει ο μηνόταυρο απαραίτητα. Εδώ πρέπει να παίζει ο μηνόταυρο να είναι το τέρας στο εργό του παιχνιδιού. Και από εδώ σαν να είναι η γνωσό ή κάποια άλλη. Στην ουσία βγαίνει από το λαβύρινθο και ανεβαίνει στο παλάτι τη γνωσού. Κάπω έτσι το γνωστό. Ωραία, πάρα πολύ ωραίο. Εδώ πάνω να είναι το μισό είναι ο λαβύρινθο. Και κάτω εδώ σαν να είναι το παλάτι τη γνωσού. Αλλά το πόσο... μάλιστα υπερυψωμένο υποτίθεται. Πόσο προσεγμένη δουλειά έχουν κάνει. Βλέπουμε εδώ του μέανδρου. Πόσο γαμάτι είναι οι μέανδροι, γενικά κάποιοι σκίονες, κάποια γάλματα, πάρα πολύ ωραίο border και αυτό. Εδώ με τα βιβλιαράκια. Και από κάτω λογικά θα έχεις. Οδηγιών. Λογικά το ένα είναι στα αγγλικά και το άλλο στα γαλλικά. Υπάρχουν δύο βιβλία, ναι, στα αγγλικά, ναι. Δύο βιβλία στα γαλλικά. Αυτό είναι το αγγλικό. Αυτό είναι το αγγλικό. Οι κανόνες και το βιβλίο του σενάριων. Το γαλλικό νομίζω δεν χρειάζεται να το δούμε. Όχι, είναι ακριβώς το ίδιο, απλά είναι στα γαλλικά. Έτσι, μια απλή βόλτα getting started μας λέει εδώ πέρα. Παλεύεται το βιβλίο. Δεν είναι και τεράστιο από ό,τι βλέπω. Welcome, καλώς ήρθατε φίλε μου, καλώς σας βρίσκουμε. Έχω σκεφτεί ότι είναι το εισαγωγικό βιβλιαράκι για αυτούς που πρωτοξεκινάνε το παιχνίδι. Το εισαγωγικό το rule book και το scenario book είναι δύο διαφορετικά βιβλία, τα έχει ο Μάκης στο χέρι. Αυτό είναι απλά το διαβάζει για να παίξει το πρώτο match με τους βασικούς κανόνες. Πριν βάλεις και τα έξτρα. Βλέπουμε εδώ assault, result, ιστορίες, τι κάνεις με τα ζάρια, ξέρω εγώ και αυτά. Αυτά θα τα μελετήσουμε λίγο καλύτερα. Εδώ μας λέγει για τους ομφαλούς λογικά τι γίνεται. Αυτά θα τα μελετήσουμε λίγο καλύτερα αργότερα. Αυτό όπως είπαμε είναι το πρώτο βιβλίο. Το rulebook. Το rulebook είναι λίγο μεγαλύτερο. Ακόμα και αυτό ρε φίλε έχει καλή ποιότητα. Δεν είναι ψεύτικο. Μπράβο, ρε, μπράβο. Το rulebook επίσης μας λέει εδώ πόσες μινιατούρες έχουμε λογικά και τι κάνουμε με την κάθε μία. Εδώ έχουμε, μας λέει λίγο τις κινήσεις και αυτά, πού μπορεί να πάει, πού δεν μπορεί να πάει. Διευκρινίζει το light of sight, το οπτικό πεδίο δηλαδή του καθενός, τι μπορεί να κόψει το οπτικό πεδίο κάποιου. Καλό αυτό, καλό αυτό. Εντάξει, θέλει μελέτη τώρα αυτό, αν και εσύ μετά από τόσα επιτραπέζια τα περισσότερα τα ξέρεις. Ω, δες εδώ άρθρο, δε φίλε. Πάρα πολύ ωραίο. Αυτός να είναι, όχι αυτό είναι το εξώφυλλο από το expansion του ηφαίστου. Α, το expansion του ηφαίστου, οπότε αυτό το περιμένεις. Ω, ναι. Ω, αυτά είναι. Λογικά θα το δούμε και εγώ. Μαλάκα, τις έχει βαμμένες και καλά. Πω φίλε, εντάξει. Τις βλέπω να γίνονται έτσι αυτές. Σου δείχνει πώς θα τις βάψεις. Πώς θα τις βάψεις. Μαλάκα, τι λες τώρα. Κοίτα εδώ τον Άρη αυτά. Είναι τώρα σε σχέση με τον Γκρι. Πάρα πολύ ωραίο. Την Αθηνά κάπου δεν την είδαμε ολόκληρη που είστε ακόμα και εδώ την κόβει. Λες να είναι έτσι, μαλάκα το τέτοιο. Δεν πιστεύω το δόρυ. Γιατί ακόμα και εδώ βλέπεις το κόβει έτσι. Το έχει εδώ πάνω, δεν νομίζω. Ναι, όντως. Δεν νομίζω. Ακριβώς είναι το κόψιμο. Και αν προσέξεις και στο κουτί. Ναι. Την έχει ακριβώς έτσι. Ναι, ακριβώς έτσι. Τι να πω. Ρε. Και εδώ έχουμε πάρα πολλά ωραία γράμματα με πολύ ωραία γραμματοσειρά. Ξέρω. Σενάριο. Έχουμε εδώ σενάριο. Book. Α, εδώ έχουμε τις ιστορίες και αυτά. Ας πούμε. Πώς... Ναι, έχουμε κάποια σενάρια. Υπάρχουν πάρα πολλά σενάρια. Νομίζω 75 συνολικά στο παιχνίδι. Έτοιμα σενάρια. Μπορεί να κάνει δικό σου. Φυσικά μπορεί να κάνει τα πάντα. Τάρταρα, Olympus in Ruins και τα σχετικά. Τα γαλλικά βιβλία νομίζω δεν μας χρειάζονται. Επίσης σενάριο book, εδώ βλέπουμε μια ωραία κοπελίτσα. Ποια να είναι αυτή τώρα? Την Άρτεμις. Η Άρτεμις είναι αυτή, ναι. Ωραία. Την έχουμε αφήσει σαν έχουμε στο, στο άλλο στο expansion. Στο Pandora's Box. Ω, να την πάλι λοιπόν. Τι κορίτσα ρωσίνια θα λάδει. Ε,
Άχι, μπράβο. Και εδώ πώ είπαμε το σενάριο, μα λέει η Αταλάντα τι μπορεί να κάνει και αυτού του ομφαλού να κυνηγήσει, ξέρω εγώ. Και αυτά, μια βόρτα μέσα, αυτά νομίζω λίγο πολύ. Αν μα λέει και τι τοποθεσίε μπορεί να στείλει τα τέρατα, ξέρω εγώ. Πάνω που πρέπει να τα έχει στημένα. Αν το σενάριο το προβλέπει, είναι στημένη από την αρχή. Είναι στημένη εκεί από την αρχή και έτσι φτάνει εκεί μέχρι να σε φάει ή να το φάσει. Έχουμε εδώ τον ένα σπαρτιάτη βασικά, ένα οπλίτη. Ένα οπλίτη πίσω, ένα επίση πολύ γαμάτο artwork με την Λερναία Ήδρα. Πάρα πολύ ωραία και αυτά. Βλέπουμε τι καρτέλε. Α, καρτέλε των παιχτών και των θεών και ξέρω εγώ. Θα δούμε τώρα πώς θα μας το έχει. Ωχ, είναι και πολλές. Ωχ, και δέντρα και ιστορίες. Θα τις διάσω, θα τις διάσω. Αυτό πλέον δεν μας χρειάζεται νομίζω. Πρέπει να το αφήσουμε και αυτό στην άκρη. Εδώ μπορείς να δοκιμάσεις ένα stat clip, πώς μπαίνει. Α. Να κάνεις unpatch δηλαδή κάποιο από αυτά. Ναι. Έχουμε εδώ όλους όσους βλέπουμε. Άδεια, Αθηνά, Άρη, Δία, Χάιντρα, Μέδουσα, Μινόταυρο, Ηρακλή, Κέρβερο και... Α, τον Άρη τον είπαμε. Πίσω είναι στα γαλλικά. Είναι στα γαλλικά, ναι. Α, μαλάκα, πίσω όντως είναι στα γαλλικά. Είναι λίγο διαφορετικό και το στήσιμο τους πίσω στα γαλλικά που είναι. Όχι, απλά στη γαλλική γλώσσα κάποιες φράσεις είναι πιο μεγάλες. Λέγονται με πιο πολλά λόγια. Και το κάνανε. Και φαίνεται πιο μεγάλο το κείμενο. Πάρα πολύ ωραία η πρώτη καρτέλα. Βασικά η πρώτη καρτέλα με τις πιο μικρές κάρτες, ξέρω εγώ και τα σχετικά. Εδώ έχει κάποιους ακόμα. Α, τους βίλαζες τους έχει και έτσι. Σαν τόκιο να πούμε. Θα τους δούμε και σαν μινιατούρες κάπου παρακάτω. Α, έχει μινιατούρες μετά. Ναι. Θα δώρω. Έχουμε Λεωνίδα. Α, εδώ είναι οι ήρωες, ας πούμε. Αυτοί δεν είναι ήρωες. Οι ήρωες είναι, τους ξεχωρίζουμε από το γκρι χρώμα, τα τέρατα από το πράσινο και τους θεούς από το χρυσό. Τους θεούς από το χρυσό. Ωραία. Α, και ο Ηρακλής άρα είναι ήρωας. Οπότε έχουμε 5 ήρωες. Αχιλέα, Ηρακλή, Λεωνίδα, Οδυσσέα και Αταλάντη. Η οποία Αταλάντη απεικονίζεται πάρα πολύ ωραία. Έχω μείνει στην Αταλάντη εγώ, εντάξει. Γενικά πάρα πολύ. Εδώ έχουμε κάποια τόκεν να τα πεις αυτά. Ναι, είναι τόκεν από διάφορες ιδιότητες, όπως ας πούμε για το πέτρωμα που προκαλεί η Μέδουσα. Α. Ναι, τέτοια πράγματα. Ανάλογα τώρα τι κάνει το καθένα. Οι θεοί κυρίως θα χρησιμοποιούν τα tokens, έχουν ιδιαίτερες ικανότητες. Πάρα πολύ. Κάνε να δοκιμάσουμε τώρα. Ωραία και αυτό. Να βγάλουμε έναν Λεωνίδα, ξέρω εγώ. Για να τσεκάρουμε το start clip. Να βγάλουμε έναν Λεωνίδα. Ο οποίος έχει και αυτά εδώ τα δύο. Τα βγάλει αυτά. Βγαίνουν και αυτά και στηρίζεται πάνω εκεί, ξέρω εγώ. Έτσι βάζεις. Ναι. Αυτό εδώ. Το ανεβάζεις από πάνω προς τα κάτω, μειώνοντας τη δυναμική τους, μειώνονται τα στατιστικά. Δεν χρειάζεται ούτε να γράφεις, ούτε να σβήνεις, ούτε τίποτα. Τι λες τώρα, ρε φίλε. Μελέτη, άμα το έχουν μελετήσει, ρε φίλε. Ωραία, πάρα πολύ ωραίο κι αυτό. Ανάλογα τι γίνεται, αυξάνεις τα στατιστικά, το πηγαίνεις λίγο πιο πάνω, ανάλογα με κάτι που θα γίνει. Ξεκινάς από πάνω και όσο έχετε χτυπήματα, πέφτουν οι βαθμοί ζωή και ταυτόχρονα. Ξεκινάς με full ζωή και αρχίζει και πέφτουν τα στατιστικά σου. Πάρα πολύ ωραίο, γαμάτο φιτσουράκι αυτό. Τα 3D. Αυτά είναι κολόνες, έτσι αρχές κίονες, οι οποίοι ενώνονται και γίνονται 3D. Κάποια, κάτω, βέβαια, στο άλλο κουτί θα τις δούμε και σε πλαστικό. Κάτω έχει κάποια token και εδώ. Βγάλετε κανένα. Μπορούμε να βγάλουμε ένα, να το δείξουμε. Προς το τέλος, ίσως για sneak peek να στήσουμε έτσι ένα κομμάτι. Ναι, αν και θα σας λέω ότι στο Pandora's Box το έχουμε σε πλαστικά πλέον. Υπάρχει σε πλαστικά, μπαίνει το ένα μέσα στο άλλο. Κλασικό, ναι, και στο άλλο κάπως έτσι ήταν και τα δέντρα και αυτά. Κάπως έτσι. Και έχεις έναν Κίωνα. Ωραίος ο Κίωνας. Η τελευταία καρτέλα που έχει τουλάχιστον σε αυτό το κουτί είναι αυτή η καρτέλα, η οποία. Εντάξει, εδώ έχουμε δέντρα και έναν βράχο. Αυτή είναι δύο φορές. Έτσι είναι, κι άλλη δεν έχει τέτοια. Έχουμε δύο από αυτές τις καρτέλες. Εντάξει, εδώ έχουμε τα δέντρα και εδώ φτιάχνεις ένα βράχο. Ο οποίος λογικά, ναι, ένας πρέπει να γίνεται αυτό, χρησιμοποιώντας αυτά εδώ τα κομμάτια. Και αυτό για να κάνεις πιο 3D το τερέν και ξέρω εγώ. Πολύ ωραία και αυτά. Λοιπόν, αυτά είχαμε σε αυτό το κουτί. Νομίζω μπορούμε να τελειώνουμε. Είδαμε αρκετές καρτέλες, αρκετές μινιατούρες. Και αυτό ήταν το βασικό, όπως είπαμε, το τραπέζιο. Ακριβώς, βασικό κουτί του τραπέζιου. Τώρα θα δούμε το δεύτερο. Εντάξει, θα διάσουμε μια τραπέζι από το core box. Και θα δούμε το δεύτερο πάμε στο Pandora's Box. Σαν τον κωδικό που χρησιμοποιούσαμε παλιά στο Edge of Mythology. Σαν πρώτο κουτί και σαν πρώτο επιτραπέζιο, πάρα πολύ γαμάτο φαίνεται. Αυτά, πάμε να πούμε, θα αδειάσουμε λίγο τραπέζι και ξεκινήσουμε να βλέπουμε το άλλο κουτί.